Σήμερα μεταξύ άλλων γιορτάζει ο Βαλέριο, ο οποίο σημαίνει ο δυνατό, η Βαλεριάνα, η οποία είναι φυτικό ηρεμιστικό χάπι, αλλά και ο Βαλεριάνο, η Βαλεριανοί και ο Βαλέ Μπαστούν, υποθέτω, βάλε ένα ποτήρι να του ευχηθούμε. Στι 22 Νοεμβρίου του 1718, ο Βρετανό πειρατή Έντουαρτ Τιτ, γνωστό ω Μαυρογέννη, σκοτώνεται σε μάχη έξω από τι ακτέ τη Βόρεια Καρολίνα από δυνάμει του Βασιλικού Ναυτικού. Λογικό που το έκανε Μαυρογέννη, αυτό το Τιτ για επίθετο δεν ακούγονταν και πολύ brutal για όνομα πειρατή, θα έλεγα. Σαν σήμερα το 1907, διοργανώνεται ογκώδη φοιτητική διαδήλωση στα προπύλαια για το μη υποχρεωτικό του μαθήματο τη γυμναστική. Φοιτητέ, παιδί μου, μέχρι και το εισπνοή-εχπνοή βρίσκουν κουραστικό, πόσο μάλλον να του βάζει με το ζόρι να γυμνάζονται. Στι 22 Νοεμβρίου του 1907. 1934 θα γεννηθεί η λαϊκή τραγουδίστρια Ρίτα Σακελαρίου, η οποία ανάμεσα σε όλα τα άλλα, σε μια εποχή που η πολιτική ορθότητα ήταν αρκετά πιο χαλαρή, μα αποκάλυψε πω είναι γάτα, είναι γάτα, ο κοντός με τη γραβάτα. Το 1940 θα γεννηθεί ο Τέρι Γκίλιαμ, Αμερικανοβρετανός σκηνοθέτης, μέλο τη θρηλυκή κομική ομάδα Monty Python. Σαν σήμερα, το 1943, ο Λίβανος αποκτά την ανεξαρτησία του από τη Γαλλία. Ρε αγγλο ολλανδο ισπανη δεν αφήσατε γωνιά του πλανήτη ήσυχοι, αγαπητοί Ευρωπαίοι Εκπολιτιστέ. Στις 22 Νοεμβρίου του 1963, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, John Fitzgerald Kennedy, δολοφονείται στο Ντάλλας μέσα στην προεδρική λιμουζίνα. Ήποπτος που κατηγορείται και καταδικάζεται, ο Lee Harvey Oswald. Ο αντιπρόεδρος Lyndon Johnson ορκίζεται 36ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών μέσα στο προεδρικό αεροσκάφος Air Force One, κατά τη μεταφορά του στο Λευκό Οίκο. Την ίδια εκείνη ημέρα, μέρα, στις 22 Νοεμβρίου του 1963, οι Beatles θα κυκλοφορήσουν το άλμπουμ With the Beatles, Beatles, ενώ ακριβώς πέντε χρόνια αργότερα, το 1968, κυκλοφορούν το θρηλυκό τους δίσκο The White Album. Οι υπόλοιποι, έχουμε μια συγκεκριμένη ημερομηνία ως γενέθλια, οι Beatles διάλεξαν μία και κυκλοφορούσαν δίσκους. Σαν σήμερα το 1984 θα γεννηθεί η Σκάρλετ Γιώχανσον, αμερικανίδα ηθοποιός και πιθανή σύζυγός μου αν δεν είχαμε γεννηθεί τόσο μακριά ο ένας από τον άλλον. Το 1986 ο Μάικ Τάισον γίνεται σε ηλικία 20 ετών ο νεαρότερος πρωταθλητής βαρέων βαρών στην ιστορία της πυγμαχίας. Αργότερα θα γίνει και ο πρώτος που γευμάτισε κατά τη διάρκεια ενός αγώνα πυγμαχίας το αυτή του αντιπάλου του Roy Jones. Τέλος, το 1997 θα φύγει αυτοβούλος από τη ζωή ο Μάικλ Χάτσενς. Ήταν μόλις 37 ετών. Αυτά είχαμε να σας διηγηθούμε και σήμερα. Μέχρι αύριο που θα πούμε καινούργια παλιά να αγαπάς πολύ και να γράφεις ιστορία. Που ξέρεις μπορεί να γίνεις εσύ ο αθλητής που όταν κατά τη διάρκεια ενός αγώνα σε πιάσει μια λιγούρα δεν θα πανικοβληθείς αλλά θα τσιμπήσεις ένα μεζεδάκι από το σώμα κάποιου αντιπάλου σου.